όλοι σας τα γνωρίζετε, ότι στο διαδίκτυο δεν είμαστε ανώνυμοι και στο διαδίκτυο υπάρχει ταυτότητα, αφού αφήνει ηλεκτρονικά ήχη. Ο καθένας μας έχει ένα ηλεκτρονικό ίχνος, όπως είναι το δαχτυλικό αποτύπωμα μοναδικό στον κόσμο, έτσι μοναδικό στον κόσμο είναι και το ηλεκτρονικό ίχνος που παίρνουμε. Είτε από κινητό παίρνεις, είτε από υπολογιστή, είτε από λάπτοπ, έχεις ένα ίχνος το οποίο σε κυνηγάει πάντα, παντού και πάντα, ονοήτω. Πάμε στο επόμενό μας, το πιο σημαντικό για εσάς παιδιά, ότι ό,τι δημοσιεύουμε στο διαδίκτυο, κάποιοι νομίζουν ότι άμα το διαγράψω εγώ από τον υπολογιστή μου έχει διαγραφεί. Μέγα λάθος. Στο διαδίκτυο δεν διαγράφεται τίποτα και ποτέ και σε κυνηγάει για όλη τη ζωή. Και αν εσύ τώρα, καλέ μου φίλε Γιώργο και Κώστα, που σιγοψιθυρίζετε μεταξύ σας, ανεβάσετε κάτι στο διαδίκτυο, το οποίο δεν είναι και τόσο καλό και δεν σας τιμάει να το γράψετε, σαν παιδιά της Αλεξανδρούπολης, και μετά από 8 χρόνια θα πάτε να πιάσετε κάπου δουλειά, θα σας πετάξουν έξω. Γιατί τότε, δηλαδή σήμερα, έχετε γράψει κάτι το οποίο δεν είναι σωστό. Η εταιρεία που κάνει τις προσλήψεις, ο σύμβουλος που προσλαμβάνει, το εκλαμβάνει ως αρνητικό και όσα από τα πτυχιακά και να έχεις, ό,τι σπουδές και να έχεις, έχεις τελειώσει. Άρα μπορεί όλη σου η ζωή να κρυφθεί από ένα δημοσίευμα που θα κάνεις για χαβαλές στο Facebook. Έτσι λοιπόν, ο χαβαλές στα κοινωνικά δίκτυα δεν υπάρχει. Όποιοι κάνουν χαβαλές στα δίκτυα, τελειώσανε και τη ζωή τους. Θα πρέπει να μην διστάσουν να το καταλάβουν αυτό. Θα πρέπει να καταλάβετε ένα πράγμα, ότι έχουν χαθεί ζωές και καριέρες από το διαδίκτυο επειδή κάποιοι έγραφαν πράγματα που δεν πίστευαν για να κάνουν τους ωραίους και τους μοιραίους είτε σε κοριτσάκια είτε κάπου αλλού. Άρα με λίγα λόγια, μαγιές στο διαδίκτυο δεν χωράνε, σας τα λέω στη γλώσσα σας, και στο διαδίκτυο πρέπει να είμαστε σωστοί αν θέλουμε την επόμενη μέρα. Έτσι λοιπόν, εσύ καλή μου φίλε τώρα που μιλάς, εσύ που μιλάς τώρα και σε βλέπω πάρα πολύ καλά. Θα ησυχάσεις για να ακούσεις αυτά που πρέπει να ακούσουν οι φίλοι σου. Έτσι λοιπόν, εάν γράφεις πράγματα τα οποία δεν τα πιστεύεις, θα έχεις πρόβλημα στο μέλλον σου. Είσαστε λοιπόν σήμερα η τυχερή της μέρας που μαθαίνετε ένα μεγάλο μυστικό, ότι αυτά που γράφετε στο διαδίκτυο, όσα μεταπτυχιακά και να πάρετε, όσες σπουδές και να κάνετε, δεν παίζουν κανένα ρόλο. Παίζουν ρόλο αυτά που γράφεις και σε σημαδεύουν για όλη σου τη ζωή. Άνθρωποι ψηλά ιστάμενοι έχουν έρθει σε μένα προσωπικά και με έχουν παρακαλέσει να αφαιρέσω πράγματα τα οποία είναι μέσα στο διαδίκτυο. Αυτό είναι μέγα λάθος. Δεν αφαιρούνται αυτά τα πράγματα. Έχουν καταγραφεί, έχουν μπει σε βάσεις και οι εταιρείες δυστυχώς τα βλέπουν για πάντα. Άρα, με απλά λόγια, στο διαδίκτυο δεν γράφουμε πράγματα που δεν πιστεύουμε, γιατί μας ακολουθούν πάντα σε όλη μας τη ζωή. Και οι καριέρες γράφονται και από τα κοινωνικά δίκτυα. Εκτός δηλαδή το καλό βιογραφικό που θα κάνετε, εκτός την καλή έκθεση που θα έχετε από τις ανθρώπους που σας ακολουθούν, από τους καθηγητές σας και από άλλα που θα μαζέψετε, δεν έχει καμία σημασία εάν στα κοινωνικά δίκτυα μέσα και στο διαδίκτυο έχεις αρνητικά. Δυστυχώς, καλέ μου φίλε, έχεις μόνο σου χαράξει τη ζωή σου. Από τα 15 σου, από τα 13 σου, από τα 14 σου. Είναι κάτι που δεν σας λέει κανείς, ή είναι κάτι που δεν το μαθαίνετε από πουθενά. Και όταν ήμουν στη Νέα Υόρκη με τον πρόεδρο της Google, ο οποίος είπε κάτι, μας είπε, ότι σε λίγα χρόνια κάποιοι άνθρωποι θα κοιτάζουν να αλλάζουν τα επώνυμά τους, γιατί δεν θα μπορούν να σταθούν. Τι εννοούσε ο άνθρωπος? Ότι είναι, θα είναι τόσα πολλά τα αρνητικά που γράφονται εναντίον τους ή που έχουν πει, που δεν θα μπορούν να κάνουν κάτι στη ζωή τους. Γιατί το διαδίκτυο μας κυνηγάει. Άρα στο διαδίκτυο πρέπει να έχουμε μέσα μας ένα σύστημα αξιών. Δεν θα πρέπει να κάνουμε ό,τι θέλουμε και να γράφουμε ό,τι θέλουμε, επειδή στο δωμάτιό μας είναι σκοτεινό και δεν μας βλέπει κανείς, τάχα μου. Μας βλέπουν οι πάντες και μας σημαδεύουν όλη τη ζωή. Πάμε στο επόμενο. Στο διαδίκτυο ό,τι διαβάζουμε είναι αλήθεια? Δυστυχώς όχι. Στο διαδίκτυο ό,τι διαβάζεις θα πρέπει πάντα να επανθέψεις την πηγή. Στο διαδίκτυο μπορεί να γράψει όποιος θέλει ό,τι θέλει και παράλληλα να το δημοσιεύσει και να το διαβάσουμε σε όλο τον κόσμο. 3,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι διαβάζουν κάθε μέρα στο διαδίκτυο.
Άρα, με λίγα λόγια, στο διαδίκτυο πρέπει ό,τι διαβάζουμε να ξέρουμε γιατί γράφεται. Γιατί πάρα πολλοί θέλουν να περάσουν κάποιες θέσεις, θέλουν να εκβιάσουν, να συκοφαντήσουν και προσπαθούν μέσα από το διαδίκτυο να τα κάνουν όλα αυτά. Και τέλος, πάμε στην ασφάλεια του διαδικτύου, όπου κάποιοι φυλάσσουν τα προσωπικά τους δεδομένα και κάποιοι κάνουν αποθηκεύσεις on-air. Είναι μεγάλο λάθος, δεν υπάρχει ασφάλεια καμία στο διαδίκτυο και όπως λέμε, ασφαλής υπολογιστής είναι ο κλειστός υπολογιστής και βγαλμένος από την πρίζα. Και προχωράμε στο έγκλημα, δυστυχώς πάμε στις αποπλανήσεις που εδώ είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για σας παιδιά, όχι για μένα, για τους άλλους. Έτσι λοιπόν, ακούστε προσεκτικά τώρα την εμπειρία της μικρής Σοφίας 13 ετών που μπορούσε να έκανε κάποια συμμαθήτριά σας, η οποία τσάταρε, όπως όλοι τσατάρετε και πολύ καλά κάνετε και τσατάρετε, αλλά τσάταρε με κάποιον άγνωστο. Το μέγα λάθος λοιπόν, καλέ μου φίλε, είναι όταν τσατάρεις και τσατάρεις με αγνώστους. Τη σύγχυα παρουσία, λίγη ησυχία θέλω. Αυτά που λέω είναι για σας. Εσύ εκεί πάνω με ακούς, φίλε μου, καλέ. Εσύ. Θα σταματήσεις λίγο για να το ακούσουν οι φίλοι σου. Γιατί αν εσένα δεν σε ενδιαφέρει, τους άλλους τους ενδιαφέρει πάρα πολύ το δουλειά. Προχωράμε λοιπόν. Τσάταρε η καλή σας η φίλη με κάποιον 16χρονο, ο οποίος της είχε παρουσιαστεί ότι είναι 16 ετών και μέσα από το διαδίκτυο ήταν ο άνθρωπος που είχε εμπνευστεί, ο αθλητικός, ο ωραίος, ο νέος. Όταν μετά από 4 μήνες θέλησε να βγει έξω ένα ραντεβού, τι είδε? Είδε ένα πράγμα. Αντί για να έρθει ο 16χρονος, ήρθε ένας 70χρονος. Ο οποίος όχι μόνο ήρθε, αλλά προσπάθησε να τη βάλει σε φορτηγό αυτοκίνητο, σε βανάκι, χωρίς αρνητικούς και να την πάρει, να την επαγάγει. Αυτό δυστυχώς έχουν το ραντεβού σαν τυφλά. Πολλά παιδιά καθημερινά χάνονται, εξαφανίζονται. Γιατί εξαφανίζονται? Γιατί κάνουν αυτό που δεν πρέπει να κάνουν. Μιλάνε με αγνώστους, τους τα κάνουν όλα καλά, οι γονείς τους είναι οι κακοί ενώ αυτοί είναι οι καλοί και στη συνέχεια έρχεται το αποτέλεσμα το οποίο είναι αυτό που ακούτε τώρα. Κάνω παρέα με παιδάκια 12-14 ετών. Κάνω και με μικρότερα. Τα βρίσκω στο ίντερνετ. Μπαίνω σε chat rooms, σε ηλεκτρονικά παιχνίδια. Τα ρωτάω πόσο χρόνο είσαι, σε ποιο σχολείο πας. Κάποια τα βάζω να μου στείλουν και φωτογραφίες τους. Με μαγείο. Αν τα αφήσει η μάνα τους ή κάνουν από πάνω από το σχολείο, βρισκόμαστε σε κάποιο πάρκο, σε κάποια παιδική χαρά, μπορεί και έξω από το φροντιστήριο γλυκών τους. Δύο από αυτά κατάφεραν να τα πείσω να έρθουν και σπίτι μου. Μ' αρέσουν πολύ τα παιδάκια. Μην ανησυχείτε όμως, δεν πρόκειται να με καταλάβει κανείς. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι στο διαδίκτυο το κακό έχει αγγελικό πρόσωπο. Πόσα παιδάκια αυτή τη στιγμή που εσείς βλέπετε κάποιοι εδώ να σε γελάτε είναι κακοποιημένα? Πόσα παιδάκια από μια λάθος κίνηση έχουν πέσει θύμα ανθρώπων, εκβιαστών και κακών? Πόσα παιδάκια αυτή τη στιγμή είναι σε δεινή κατάσταση? Πόσα παιδάκια από εσάς με έχετε πιάσει όταν μιλάω πάντοτε έρχονται τα παιδιά τα φοβισμένα και με ακολουθούν να μου πουν το πρόβλημά τους για να προσπαθήσω να τους το λύσω? Είναι χιλιάδες τα παιδάκια που έχουμε βοηθήσει και πάνω απ' όλα το κάνουμε μέσα από την καρδιά μας, γιατί όταν ένα παιδί έχει πρόβλημα όλη η κοινωνία για εμάς. Γι' αυτό η πρώτη εμπειρία που σας είπα με το ραντεβού στα τυφλά έχει μεγάλο, είναι ένα μεγάλο θέμα και προκαλεί πολλά στα παιδιά της ηλικίας από 11 μέχρι 16 ετών. Τα παιδιά τα οποία δυστυχώς δεν διστάζουν να βγουν έξω και πάνω απ' όλα δεν διστάζουν να πάνε ραντεβού στα τυφλά. Και όταν έρθει η στιγμή της κρίσεως, χτυπάνε τα κινητά τηλέφωνα, μαμά με κακοποιούν, έχω πρόβλημα. Αυτές τις στιγμές είναι οι στιγμές της οδύνης που θέλουν να αποφύγετε και πάνω απ' όλα θέλουν να αποφύγετε τα αρπακτικά. Και όταν κάποια στιγμή η Ελεονόρα τσάταρε βράδυ καλοκαιριού μία τα ξημερώματα με κάποιον φίλο άγνωστο και η Ελεονόρα ήταν με το εσώρουχο και έκανε τσάτ, αυτός τη φωτογράφησε και την πήρε βίντεο χωρίς αυτή να το γνωρίζει. Έτσι λοιπόν, όταν τέλειωσε το τσάτ,
αυτό μπορεί να συμβεί σε όλους σας, τις έστειλε τις εικόνες ο υποτιθέμενος καλός φίλος τότε και τις λέει, εάν δεν κάνεις αυτό που σου λέω, αυτές οι εικόνες που είσαι με το εσόρφο θα δημοσιευτούν σε κοινή θέα στους γονείς σου και στο σχολείο σου. Έτσι λοιπόν η Ελεονόρα έγινε υποχείριο ενός άγνωστου ανθρώπου που την κακοποιούσε καθημερινά και συνεχώς. Την κακοποιούσε επί 8 μήνες, μέχρι που κάποια μέρα ο πατέρας της ο ίδιος είδε την αλλαγή συμπεριφοράς της Ελεονόρας με αποτέλεσμα να την παρακολουθήσει ο πατέρας της και να βρει αυτό που η Ελεονόρα έπρεπε να έχει πει στους γονείς της πριν τον εκβιασμό. Τη στιγμή που ετέθη ο εκβιασμός, οι γονείς μέσα στο σπίτι είναι για να μας λύνουν τα προβλήματα και όχι να τα κρύβουμε. Οι γονείς είναι φίλοι μας. Οι γονείς είναι μαζί μας. Έτσι λοιπόν δεν είπε τίποτα στον παπά της, τίποτα στον πατέ και στη μητέρα της και το αποτέλεσμα ήταν ένα. 8 μήνες να κακοποιείται. Να κακοποιείται βάναυσα από μία παρέα ανθρώπων. Δεν ήταν ένας, ήταν αρκετοί αυτοί που κακοποιούσαν την κοπέλα. Επειδή είχε κάνει ένα λάθος, να κάνει τζάμπι κάποιον άγνωστο και να μην γνωρίζει ότι η κάμερα του υπολογιστού δεν είναι ποτέ κλειστή. Είναι πάντα ανοιχτή η κάμερα. Και όταν εσείς νομίζετε ότι έχετε κλειστή κάμερα, είναι μεγάλο λάθος. Η κάμερα ανοίγει με ένα απλό πρόγραμμα που το βρίσκει οποιοδήποτε και είναι σε κοινή θέα. Έτσι λοιπόν θα πρέπει όλοι σας να ξέρετε και να γνωρίζετε ότι όταν συνομιλείτε με ανθρώπους που δεν γνωρίζετε, θα βάζετε σελοτέιπ στην κάμερα του λάπτοπ ή του υπολογιστή σας. Γιατί κανείς ποτέ δεν ξέρει πώς μπορεί να είναι το επόμενο θύμα μετά την Ελεονόρα. Γι' αυτό θα σας πω ένα πράγμα. Μια εμπειρία ζωής, άλλη εμπειρία ζωής. Με την Μαρία, η οποία Μαρία είχε καλές σχέσεις με τους γονείς της και όταν την εκβίασαν από το διαδίκτυο, το πρώτο πράγμα που έκανα τι ήταν να το πει στους γονείς της και αμέσως οι γονείς να τρέξουν σε εμάς και να εντοπιστεί πριν την πράξη του με τις φωτογραφίες στο χέρι, γιατί κάποια στιγμή είχε βγάλει φωτογραφίες μόνη της και τις είχε στείλει στο φίλο της και ο φίλος της, επειδή δεν έκανε τα χατήρια που ήθελε, τις έβγαζε στη φόρα. Ενημέρωσε τους γονείς της αμέσως και οι γονείς έδωσαν το στίγμα. Και όταν το στίγμα έκανε τις ενέργειες που έπρεπε να κάνουν σαν γονείς και το κυκλωματάκι αυτό εντοπίστηκε και το χωριτσάκι σώθηκε και δεν κακοποιήθηκε. Οι κακοποιήσεις, να ξέρετε, είναι το χειρότερο πράγμα και η χειρότερη εμπειρία ενός ανθρώπου. Λένε ότι χιλιάδες Έλληνες πίνουν ψυχοφάρμακα και παιδιά, τα οποία δεν μπορούν να αντέξουν σκέψεις κακές και δεν μπορούν να αντέξουν αυτό που λέγεται κακοποίηση ψυχής. Γιατί εκτός την κακοποίηση του σώματος, έχουμε και την κακοποίηση της ψυχής. Που εδώ θέλω να με ακούσετε προσεκτικά. Γιατί να με ακούσετε? Γιατί η ψυχή του ανθρώπου είναι το Α και το Ω. Και εσείς που είσαστε ευαίσθητα παιδιά, εάν τώρα η ψυχή σας, που είσαστε πάνω στη χαρά, δεχτεί κακοποίηση, δεχτεί bullying και το bullying είναι μορφή κακοποίησης, θα ξέρετε ένα πράγμα, είναι δύσκολο να επανέλθετε. Αυτά σας τα λέει ο άνθρωπος που έχει χειριστεί 3.500 υποθέσεις με παιδιά, τα οποία έχω πάει σε 3.500 οικογένειες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η εμπειρία μου είναι τόσο μεγάλη που θα σας πει άλλη μία συμβουλή, να είσαστε κοντά στους γονείς σας και στους καθηγητές σας. Όταν έχετε ένα πρόβλημα, μην αφήνετε το πρόβλημα να φεύγει. Το λύνετε επί τόπου. Όποιος σας εκβιάζει και όποιος σας λέει να κάνετε πράγματα για να κακοποιηθείτε, θα πρέπει άμεσα να το λέτε στους ανθρώπους που αγαπάτε. Και λογικά αυτούς που αγαπάτε πρώτα και αυτοί που νοιάζονται για εσάς, παιδιά μου, είναι οι γονείς σας και κανείς άλλος. Αυτό είναι η κατάρτιση ψυχής. Αυτό είναι η κατάρτιση ψυχής που σας το λέει ένας άνθρωπος που έχει πολεμήσει μαζί σας. Έχω σώσει πάνω από 2.000 παιδιά. Και το λέω με τιμή και με καμάρι. Καθημερινά. Το πιλέτο μου, μετά πρέπει από την αστυνομία, χτυπάει διπλά. Χτυπάει διπλά. Γιατί χτυπάει διπλά? Σώζομαι και τώρα και παιδιά και ζωές ανθρώπων. Είμαστε μια κοινότητα ανθρώπων που προσπαθούμε να δώσουμε σε εσάς. Οποιοδήποτε παιδί θα μου πάρει τηλέφωνο θα έχει την αμεσότητα που είχα όταν είμαι στην ενέργεια. Γιατί το δικαίωμα να σώσουμε δεν μπορεί να μας το κόψει κανείς. Έτσι λοιπόν θα ξέρετε ότι μέσα από τις εμπειρίες αυτές και μέσα από το κομμάτι που λέγεται διαδίκτυο και
κακοποίηση ανηλίκων, όπως βλέπετε αυτές τις σφιχτές εικόνες, θα πρέπει να γνωρίζετε γι' αυτό. So guys, how easy is it for a pedophile to pick up an underage child using social media? Well, today we're going to find that out. I made a fake profile on Facebook posing as a 15-year-old boy. With the parents' permission, I friend requested three girls ages 14, 13, and 12 years old. I've been talking to these girls for the last 3 or 4 days, and today we're supposed to meet up. What we found in this video is shocking and something everyone should see. Be sure to watch until the end and use what we've learned in this video to better educate your friends and family. Hope you guys enjoy the video. This first girl, her name is Michaela. She's 13 years old. We've been talking on Facebook for the last couple of days, and we're supposed to meet up at the park later when her parents leave the house. I'm just waiting right now for to get the text that her parents have left the house. So I just got a text. My parents just left. I can be at the park in 10 minutes. We're gonna go see if she comes in 10 minutes. We're gonna go right now, set up all the cameras, and just be waiting here for her. So she said she's gonna meet me at the park playground. So, this is the closest to her house, she said. So right now, I'm texting her that I just got here. All right, I'll just wait, see what she says. She said, okay, I'll be there in 5 minutes. She's coming, yeah. Michaela? From Facebook. Michaela! Are you crazy? Are you out of your mind? Sorry. He could have been a racist. I'm going to pay for it. Why don't you do this? Sorry. Yeah, you know that I could have been anyone. Like, you talked to me for the last 4 days. You've been talking to me on Facebook. You just... Do you know that, like, don't, you shouldn't talk to strangers, especially online. Like, I wasn't even the, do I look the same as my picture? Could be even worse than that. You realize how scary this could have been? We have to talk. This next girl, her name is Juliana. She's 12 years old, and we're supposed to meet up tonight when her father falls asleep. But right now, I'm here with John, who's Juliana's father. We're gonna see if she's actually gonna come to the door or not. She said, this was the last text, LOL, I would have to wait till my dad falls asleep if you want to chill, because I can't have voiceover. So she wants to chill tonight, supposedly. What do you think about that? I don't think she's gonna open the door. God, I hope she doesn't open that door. What's your address? I pray she hasn't responded to this. Well, I can't say the address, but she just literally just texted the address. Start driving to the address close by. My dad's going to drop me up. Alright, so she just said, I think my dad fell asleep, you can come now. On the light, right? Yes. Come outside. Come to the front door. Let's go. All right.
condom be coming out? Ένα, όταν έχεις το πρόβλημα, τότε καταλαβαίνεις τι συμβαίνει.
Εγώ λοιπόν σας προκαλώ να μπείτε στο πρόβλημα για να μην κάνετε ποτέ αυτό που έκανε δυστυχώς το ανώριμο αγόρι να ανεβάσει στο YouTube φωτογραφίες της κοπέλας του. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Την εκτέλεσε την κοπέλα. Η κοπέλα αυτή τη στιγμή έχει αλλάξει 3 σχολεία, 2 πόλεις και τώρα αλλάζει επώνυμο. Της αξίζει αυτό? Αξίζει σε εσάς, καλοί μου φίλοι, να πάθετε αυτό που κανείς δεν θα ήθελε ποτέ στη ζωή του? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Και φανταστείτε τον ψυχικό πόνο του κοριτσιού αυτού. Από μία κίνηση ανεμελιάς και μην πω τη φράση ενός ανώριμου αγοριού, και το ξανατονίζω. Εσείς είσαστε όλοι όριμοι εδώ πέρα. Όμως το να κάνεις το λάθος είναι πολύ εύκολο. Το να το διορθώσεις το λάθος είναι πολύ δύσκολο. Γι' αυτό το λόγο σας λέω τις εμπειρίες αυτές. Φανταστείτε τώρα το ψυχικό κόσμο της μικρής Δέσποινας. 13 ετών ήταν. Τώρα είναι 18. Και μου λέει, κύριε Σφαγγελάκη, δεν μπορώ να σταθώ. Νομίζουν ότι όλα τα μάτια κοιτάζουν εμένα. Έχουν δει τα βίντεο. Τα βίντεο έχουν αναπαραχθεί σε χιλιάδες άλλα βίντεο. Και αν ψάξετε όνομα και επώνυμο, βρίσκεται το προφίλ της Δέσποινας. Βρίσκεται τον πόνο της Δέσποινας. Που κάποιοι το έβλεπαν τότε και γελούσαν. Κάναν χαβαλές στο σχολείο με τη μικρή Δέσποινα. Η μικρή Δέσποινα, αυτό που πέρασε, ούτε στον εχθρό σας δεν θέλει να το πάρει. Είναι η χειρότερη εμπειρία ζωής που έχω ζήσει ποτέ. Ένα παιδάκι να έρθει στο γραφείο και να κλαίει. Και όχι μόνο να κλαίει, αλλά να τη βλέπω σε αδιέξοδα συναισθηματικά. Να έχει κάνει πράγματα που δεν μπορώ να πω. Καταλαβαίνετε όλοι σας, όταν φτάνει ο άνθρωπος στην απόγνωση, τι μπορεί να κάνει. Γι' αυτό οι εμπειρίες αυτές θέλουν να σας γίνουν οδηγοί από εδώ και μετά. Δεν έχουν να κάνουν το διαδίκτυο, έχουν να κάνουν με συμπεριφορές ανθρώπων. Αυτό δεν πάει να πει που λέω τώρα ότι μην πει στο διαδίκτυο. Λάθος. Το διαδίκτυο δεν έχει καμία σχέση με αυτά που λέω εγώ. Είναι ανθρώπινες σχέσεις που μπορούν να γίνουν με τον οποιοδήποτε τρόπο. Γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ, για να μπορέσουμε να σας μεταδώσουμε με όσο πιο πολύ δύναμη ψυχής αυτό που έχουμε ζήσει και αυτό που ζούμε καθημερινά. Και πάμε στο bullying και πάμε σε σκηνές όπως είναι αυτές τώρα. Είσαι κοντός, χοντρός και αστερημένος. Η μάνα στρέφεται για σένα και ο πατέρας είναι αλήτης. Κρατά μούτρα σου, δεν πρέπει να ντρέπεσαι ρε βλάκα. Θα ζήσω σε όλους και έτσι για χτίσιμο και ξύλο. Και άμα μιλήσεις, θα πάρεις το αδερφή σου, την πόλη σήμερα τουαλέτα και θα δεις τα πάρα. Είδαμε λοιπόν τέτοιες σκηνές, είναι οι σκηνές οι οποίες ζούμε καθημερινά με τον bullying και ζούμε καθημερινά δυστυχώς ανά τον κόσμο. Στη χώρα μας πιστεύω ένα πράγμα, ότι το bullying είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα και πάνω απ' όλα τα παιδιά τα οποία βγαίνουν στον ήλιο, παίζουν στην αλάνα και έχουν κοινωνικές σχέσεις, bullying δεν κάνουν και δεν υπάρχει. Η τσακωμή, οι παρεξηγήσεις και όλα τα συναφή είναι μέσα στο σχολικό παιχνίδι. Όμως άλλο η παρεξήγηση και ο τσακωμός που όλοι μεγαλώσαμε μέσα στην καζούρα τη μαθητική, και άλλο να δημιουργούμε τρόμο, απειλή και ανησυχία ψυχής σε συμμαθητές μας. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Εγώ θα σας πω ένα με μία απειλή και τρόμο, ένα μεγάλο περιστατικό με την 17χρονη Ελένη, η οποία τι έκανε? Έκανε το λάθος να είναι η πρώτη μαθήτρια στο σχολείο. Η πρώτη μαθήτρια είναι συγχωρός. Λάθος μεγάλο. Δυστυχώς που έλεγε η κοπέλα, ήταν λάθος που κύριε Σφαγγελάκη να είναι η πρώτη μαθήτρια. Γιατί ήταν λάθος, δυστυχώς? Γιατί η κοπέλα αυτή δέχτηκε μία απειλή μέσα από το διαδίκτυο. Σύμφωνα με το μυαλό της ήταν λάθος τότε. Η απειλή μέσα από το διαδίκτυο τι ήταν? Να της πάρουν τη φωτογραφία από τα κοινωνικά δίκτυα, μία απλή φωτογραφία πρόσωπο πήραν, την έβαλαν μέσα σε ένα ερωτικό βίντεο και την έστειλαν μέσα στο σχολείο σε εκατοντάδες μαθητές στο σχολείο της Αντίνας. 1.200 μαθητές ήταν. Θα σας πω κάτι. Το κορίτσι μόλις κατάλαβε αυτό που έγινε, Δευτέρα πρωί από τότε είχε πάθει σοκ. Νόμιζαν ότι την κυνηγούσαν. Ήρθαν με τους γονείς της, μοναχοκόρη, μοναχοπέδι, στην υπηρεσία μου τότε, και αρχίζω με ένα αγώνα δρόμου για να σώσω με την κοπέλα από αυτό που γινόταν. Όλο το
βίντεο το οποίο είχαν πάρει από κινητό σε κινητό και κυκλοφορούσε μέσα στο σχολείο και στις τάξεις. Ένα θα σας πω, ότι μετά από 22 μέρες αγώνα βρήκαμε ποιος το έκανε, γιατί όπως είπα πριν, άμα είναι καλός ο ερευνητής και παράλληλα αγαπάει αυτό που κάνει, πάντα βρίσκεται ο έμπνος. Ήταν ο δεύτερος μαθητής που ήθελε να γίνει πρώτος. Ο δεύτερος μαθητής λοιπόν, για να εξοντώσει τον πρώτο, του έκανε αυτό το βίντεο για να μπορέσει να μην ξαναπάει ποτέ στο σχολείο. Το στείλει όπως που είπε τότε. Αυτά τα πράγματα είναι τρομοκρατικά και πάνω απ' όλα είναι ό,τι χειρότερο για την ψυχή ενός παιδιού. Καταλαβαίνετε ότι η κοπέλα τέλειωσε πανεπιστήμιο, τώρα εργάζεται. Θα σας πω ένα πράγμα που λέει, το μόνο αυτό δεν μπορεί κανείς να το βγάλει μέσα από την ψυχή μου. Και όταν το μου έρθει στο μυαλό και το σκέφτομαι, κύριε Σφακιανάκη, είναι να λέω άνοιξε εκεί να μην εξαφανίσεις. Δεν αξίζει λοιπόν αυτό το πράγμα. Το bullying δεν είναι για εμάς. Στη χώρα μας, σύμφωνα με τα στατιστικά, έχουμε μόνο 16 περιστατικά καταγεγραμμένα, όμως πιστεύω ότι η χώρα μας στο bullying, που έχουμε κάποια περιστατικά, δεν έχει θέση μεγάλη και είμαστε από τις χώρες με το χαμηλότερο επίπεδο. Στο κομμάτι αυτό θα έρθει η εγκληματολόγος μας να σας δώσει τι είναι το bullying, τι πρέπει να κάνετε, πώς το διαχειρίζεστε και πάνω απ' όλα τι πρέπει και τι θέλει για τη στιγμή. Απλή στην περιγραφή για να είναι όλα πολύ κατανοητά. Καταρχήν, μία πολύ βασική διαφοροποίηση ανάμεσα στο κανονικό bullying, δηλαδή το φυσικό που μπορεί να λάβει χώρα στο σχολείο, και το διαδικτυακό, είναι η ταχύτητα. Κάτι που στο σχολείο θα χρειαστεί μέρες για να διαδοθεί σαν φήμη, σαν λόγια, ή σαν μία περιγραφή σκηνικού. Στο διαδίκτυο χρειάζεται κάποια δευτερόλεπτα και με τρομακτικά διαφορετικού μέγεθους κοινού. Απευθύνεσαι σε τελείως διαφορετικό κοινό όταν είσαι σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης και σε τελείως διαφορετικό κοινό όταν περιορίζεις την τάξη του σχολείου. Επίσης, πολλές φορές το cyberbullying έχει το φαινόμενο της αποπροσωποίησης και της ανωνυμίας. Είναι κάποιος που δεν ξέρουμε τα στοιχεία του, έχει βρει το προφίλ μας μέσα από το Facebook ή κάποια άλλη σελίδα και μας απειλεί. Πρέπει όμως να καταλάβουμε σε αυτό το σημείο ότι το bullying είναι το να νιώθουμε τρόμο, απειλή, να νιώθουμε ότι κινδυνεύουμε. Και είναι πραγματικά αυτό που είπε πριν και ο στρατηγός, είναι κακοποίηση ψυχολογική. Τώρα από εκεί και πέρα, είπαμε, είναι παρενόχληση. Μέσω email, μέσω μηνυμάτων, σε chat room, σε ιστοσελίδες, σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Είναι γενικά πολύ απλός ο τρόπος με τον οποίο συμβαίνει. Τώρα από εκεί και πέρα, γιατί συμβαίνει αυτό? Από τη μεριά του θήτη, ο άνθρωπος ο οποίος ασκεί αυτή την ψυχολογική πίεση σε έναν άλλον, μπορεί να είναι το πιο απλό μία πλάκα που ξεκίνησε και ξέφυγε τελείως από τα όρια. Να είχε έτσι κι αλλιώς κάποιες επιθετικές συμπεριφορές. Στις περισσότερες περιπτώσεις όμως, συμβαίνει να είναι ο ίδιος μαγούλι μέσα στο σπίτι του. Ως εκ τούτου ψάχνει τρόπο να επιβεβαιωθεί και να νιώσει δυνατός, βλέποντας και παρατηρώντας τον τρόμο στα μάτια ενός άλλου. Τώρα, από τη μεριά του θύματος δεν επιλέγεται τυχαία. Πάντα θα είναι εκείνος που είναι λίγο πιο χαμηλών τόνων, που ντρέπεται, που λίγο δυσκολεύεται στην κοινωνικοποίησή του στο σχολείο, στις παρέες, που είναι ένα παιδί που ενώ θέλει πράγματα να πει, το πιο απλό δεν θα τα πει. Είναι πολύ βασικό, και γι' αυτό είναι ένας από τους λόγους που έχουμε έρθει εδώ, να εξελίξουμε το κομμάτι της επικοινωνίας, τόσο με τους γονείς μας, όσο και με τους καθηγητές μας. Γιατί καλώς ή κακώς, στην ηλικία που βρίσκεστε, μπορεί να περνάτε και περισσότερο χρόνο με τους δασκάλους και τους καθηγητές από ό,τι με τους γονείς. Άρα είναι πολύ βασικό να γίνει μια πολύ σωστή συνεργασία. Και αυτό είναι και σαν αθέτηση και προς τους καθηγητές, ότι είναι πολύ σημαντικό να παρατηρούμε συμπεριφορές και ειδικά όταν υπάρχουν αλλαγές σε αυτές. Έτσι, ας πούμε, μπορούμε να δούμε το θύμα, να καταλάβουμε ότι ένα παιδί μπορεί να είναι θύμα bullying. Βλέπουμε διαφορά σημαντική στη συμπεριφορά του. Ξαφνικά απομονώνεται. Όσον αφορά τους καθηγητές, θα καταλάβουμε ότι η επίδοση του στο σχολείο και σε οποιαδήποτε δραστηριότητα συνδέεται με αυτό θα μειωθεί. Θα είναι απομονωμένος, δεν θα θέλει
θέλει να πηγαίνει σχολείο και θα προσπαθεί με οποιοδήποτε τρόπο να αποφύγει τις παρέες και το να βρίσκεται με πολύ κόσμο. Είναι σημαντικό να δούμε ότι δεν πρέπει όλα να τα κατηγορούμε και όλα να τα βάζουμε σε ένα καζάνι. Πρέπει να είμαστε λίγο επιλεκτικοί στο τι θεωρούμε βουλική, στο τι θεωρούμε παρεξήγηση. Τώρα, στην περίπτωση που όντως αντιληφθούμε εμείς ότι είμαστε θύματα, ότι έχουμε έρθει σε δύσκολη θέση, ότι φοβόμαστε. Πρώτα απ' όλα, το συζητάμε με δικούς μας ανθρώπους. Είναι οι γονείς μας, είναι οι καθηγητές μας. Οι γονείς είναι λίγο παρεξηγημένοι, το πέρασα κι εγώ αυτό. Οι γονείς όμως είναι και για να μας ακούν και να μας βοηθάνε. Ξεκινάμε με τα πιο απλά βήματα, τα οποία είναι ουσιαστικά. Έχουμε, δεχόμαστε απειλές μέσω σελίδας κοινωνικής δικτύωσης. Πάρα πολύ ωραία. Αλλάζουμε τις ρυθμίσεις ασφαλείας, ώστε να φιλτράρουμε ποιοι βλέπουν το προφίλ μας, ποιοι επικοινωνούν μαζί μας. Μπλοκάρουμε το όπλο το οποίο μας παρενοχλεί. Αυτό έχουμε συζητήσει με τους γονείς μας και με τους καθηγητές μας και δούμε ότι η κατάσταση προχωράει και ξεφεύγει του ελέγχου. Ό,τι απειλή έχουμε δεχτεί, τη συγκεντρώνουμε. Μαζεύουμε όλα τα στοιχεία ώστε να μπορούμε να είμαστε καλυμμένοι σε περίπτωση που χρειαστεί κάποιες πληροφορίες και να αποδείξουμε τι μας έχει συμβεί. Και από εκεί και πέρα, ένα πολύ βασικό είναι ότι δεν απαντάμε ποτέ με τον ίδιο τρόπο. Γι' αυτό απευθυνόμαστε σε κάποιους που ξέρουν, που είναι γονείς, που είναι εκπαιδευτικοί, που τώρα θεωρώ ότι έχουμε την ευλογία να είμαστε κι εμείς, γιατί το CSI είναι στο πλευρό σας για αυτόν τον λόγο, και να λάβουμε πρακτικά μέτρα για την αποφυγή οποιοδήποτε άλλο περιστατικό. Και προχωράμε στα κοινωνικά δίκτυα. Κοινωνικά δίκτυα που όλοι έχουμε και δεν ξέρουμε κάτι. Πριν ξεκινήσω και σε λίγα λεπτά θα κλείσω και την σημερινή μεσημερίδα, θα ήθελα να ρωτήσω εσάς όλους που είστε εδώ και μικρούς και μεγάλους, ποιοι δεν έχετε Facebook? Χέρια, ποιοι δεν έχετε? Όχι, ποιοι έχετε? Άρα είναι το ποσοστό που λέω πάντα. Λοιπόν, εσείς που δεν έχετε Facebook και που για μένα έπρεπε να έχετε και γιατί πρέπει να έχετε, γιατί το κοινωνικό δίκτυο είναι σημαντικό στη ζωή μας. Εγώ δεν σας λέω Facebook να έχετε να λέτε ότι τώρα τρώω μπριζόλα ή παϊντάκια και είμαι στο τάδε σημείο, στο τάδε μπαρ. Εγώ σας λέω να έχετε κοινωνικό δίκτυο για να είστε κοινωνικοί άνθρωποι. Όπως λέτε καλημέρα, όπως λέει ο κύριος Δήμαρχος, καλημέρα στον δρόμο, να βγαίνετε έξω, να νιώθετε τον ήλιο, τη χαρά, είναι κάποιες ώρες που είσαι μέσα στο γραφείο σου. Θες λοιπόν να πεις την καλημέρα σου και διαδικτυακά. Γι' αυτό είναι το κοινωνικό δίκτυο. Να είμαστε κοινωνικοί άνθρωποι. Όχι να κάνουμε το κοινωνικό δίκτυο dating club ή club προδημιών ή να πέφτουμε σε παγίδες που πέφτουν πολύ στο Facebook. Έχω φίλους μου, όλους αυτούς που γνωρίζω. Είναι αδύνατον να έχω φίλους όσους μου κάνουν έτοιμα φιλίας. Γιατί αυτό κρύβει την πονηριά και αυτό κρύβει το κακό διαδίκτυο. Με λίγα λόγια, γιατί όταν εφαρμόσεις και ακούσεις τους κανόνες, όταν ακούσεις τους κανόνες που σου βάζουν το Facebook και είναι αυτοί που βλέπετε, δεν υπάρχει ασφάλεια στα παιχνίδια. Ο νόνο ήτο. Το Facebook αλλάζει συνέχεια τους όρους χρήσης. Ό,τι ανεβάζω δεν είναι μυστικό. Στο λέει η ίδια εταιρεία, δηλαδή. Πρόσεχε αυτά που ανεβάζεις. Τα μυστικά σου δεν τα ανεβάζεις καλύτερα εδώ. Σου το λέει με άλλο τρόπο η εταιρεία η Facebook. Αν ανεβάσεις μια φωτογραφία σου, είναι και δικιά της εταιρείας. Ό,τι έχουμε στο Facebook είναι χτύμα της εταιρείας. Δεν είναι πλέον δικό μας. Το χάσαμε. Το έχουμε υπογράψει αυτό. Ανοίγεις την εταιρεία και ποτέ δεν μπορείς να απενεργοποιήσεις το λογαριασμό. Άρα ανεβάζεις αυτά που θα ήθελες και να δημοσιευτούν και σε μια εφημερίδα. Έτσι το βλέπω. Με μάτι. Άρα, με λίγα λόγια, ο χειρισμός του Facebook έχει να κάνει με ένα χειρισμό το τι θέλω εγώ. Και σου λέω εγώ με ένα ερώτημα. Θα μοίραζες εσύ, καλή μου φίλη Ελένη, ποτέ τη φωτογραφία σου με το μαγιό στον δρόμο? Όχι, βέβαια. Όμως το Facebook δεν ανεβάζεις. Αυτή είναι η διαφορά, μιλάμε. Ότι θα πρέπει μέσα να έχουμε γνώμονα στο μυαλό μας. Εγώ δεν σας λέω μην έχετε Facebook. Και Instagram να έχετε, που να πούμε καλύτερο, και να τα έχετε όλα. Αλλά αυτό που ανεβάζετε θα το δίνατε στον δρόμο. Θα το δίνατε δεξιά και αριστερά. Εγώ πιστεύω όχι. Άρα ανεβάζω αυτό που δεν με ενδιαφέρει για να το δει και ο άλλος. Έτσι λοιπόν, αν το κάνετε, δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα
και δεν θα έχετε πρόβλημα και άμα γράφετε ή δεν γράφετε. Είναι αδιανόητο να γράψεις ότι εγώ θα πω 10 με 20 στη Μύκονο. 11 με 19 θα πάω ο κλέφτης σου στο σπίτι σου. Θα κάνει αυτός διακοπές. Του δίνεις το δικαίωμα λοιπόν, όταν ανεβάζει ότι εγώ θα λείπω, να κάνει κοινωνικές διακοπές αυτός. Να έρθει στο σπίτι σου, να σε κλέψει, να μην εκεί και έχει διαφορετικά συμβεί παραδείγματα να αντίσεις 20 να γυρίσει σε 18 στο σπίτι σου. Και να σου κάνω κλέφτης παράπονο γιατί γυρίσει πιο νωρίς. Γιατί δεν έκανε έξω. Και άλλα πολλά τέτοια. Άρα πολλά παιδιά βγάζουν την πληροφορία αυτή στον αέρα και έτσι οι γονείς τους τρέχουν με διάφορα άλλα. Γι' αυτό το λόγο τα κοινωνικά δίκτυα είναι ό,τι καλύτερο και ό,τι χειρότερο. Ό,τι καλύτερο αν ξέρεις να τα χρησιμοποιείς και ό,τι χειρότερο εάν κάνεις το κοινωνικό δίκτυο δυστυχώς dating club ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι λοιπόν λέμε τα αισθήματα γίνανε status, γράφουμε συνέχεια στο status σήμερα ότι παίζω με την Ελένη, τη Μαρία, τη Γεωργία, είμαι τον Κώστα, είμαι. Το ξέρει όλη η κοινωνία με ποιον είμαι ερωτευμένος. Και τι σε νοιάζει εσένα, ποιον είμαι ερωτευμένος, που βγάζεις εσύ στον αέρα. Βγάλει ένα συναίσθημά σου. Οι αγάπες λέει γίνανε like, αγαπάς κάποιον όταν του κάνεις likes και οι χωρισμοί τη λύνει. Πλέον χωρίζουν μέσα από το κοινωνικό δίκτυο. Οι άνθρωποι. Και πάμε στο τελευταίο βίντεο της ημέρας και κλείνει η σημερινή μας ημερίδα. Θέλω να δείτε αυτό. Αληθινό βίντεο. Νικό, το μικρόφωνο, μήπως είναι...
Το black, το black web, με δύο λέξεις γι' αυτό, είναι το σκοτεινό διαδίκτυο που μέσα εκεί μπορείς να μπεις ως ανώνυμος και μέσα εκεί μπορείς να δεις πράγματα, θετική πληροφορία πάρα πολύ, αλλά και αρνητική πληροφορία πάρα πολύ. Με λίγα λόγια, εάν το διαδίκτυο έχει ποσότητα γνώσης 100, το σημερινό διαδίκτυο, που όλοι ξέρετε, έχει 4% και το 96% είναι στο σκοτεινό διαδίκτυο. Άρα, με απλά λόγια, το σκοτεινό διαδίκτυο, όπως το έχουν ονομάσει, το λένε σκοτεινό, γιατί θέλεις μια ειδική διαδικασία για να μπεις μέσα σε αυτό. Η διαδικασία είναι αυτή, ότι μπαίνεις ως ανώνυμος και κανείς στο σκοτεινό διαδίκτυο δεν έχει την κανονική του IP. IP εννοώ ηλεκτρονικό ύπνος. Άρα, όλοι όσοι είναι μέσα στο σκοτεινό διαδίκτυο είναι εντός εισαγωγικών ανώνυμοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Άλλη ερώτηση. Για τον. Πανώ. Ναι, ναι, μπράβο. Αν το VPN προστατεύει όλο την IP μας. Όχι. Το VPN θα σε δώσει στις αρχές. Δεν με ξέρετε. Τι εννοώ. Ποτέ, και θα σας δώσω μια συμβουλή σε όλους σας, γιατί και εγώ έχω περάσει από τη δικιά σας την ηλικία και πάντα ήθελα να νομίζω ότι είμαι ανώνυμος, γιατί δεν με βλέπουν. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Είναι μεγάλο λάθος. Μας βλέπουν και πάνω απ' όλα ότι όσοι χρησιμοποιούμε σπουφαρισμένες IP και ίχνη διάφορα τα οποία και καλά ξεγελάμε τις αρχές, θα ξέρετε οι μεγαλύτερες ανακαλύψεις και όλοι οι hackers έχουν πιαστεί γιατί χρησιμοποιούσαν αυτό που είναι τώρα. Ξεχωριστές και καλά γραμμές με διαφορετική IP όπου κάποια στιγμή σε δίνουν και δεν ξέρεις πότε θα σε δώσουν. Άρα με λίγα λόγια δεν υπάρχει ασφάλεια σκουφαρίσματος ποτέ. Γι' αυτό και οι κακές πιάνονται και οι κράτες και οι πάντες. Δεν πρέπει λοιπόν να αφαιθούμε σε διαδικασίες των δικτύων αυτών. Είναι μια εμπειρία ενός ανθρώπου που ξέρει πολλά. Και μια ακόμη ερώτηση, τελευταία, δώστε μας το μικρόφωνο. Θέλω να ρωτήσω αυτή τη στιγμή ποια μέσα κοινωνικής διαδικτύωσης εσείς θεωρείτε ασφαλέστερα και σε ποιος κανένα. Ασφαλέστερα εννοείται ότι δεν υπάρχουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας σε σχέση με άλλα που θα ξέρετε κάτι. Όταν παίρνεις, καλέ μου φίλε και εσύ και όλοι μας, όταν παίρνουμε στο διαδίκτυο, θα πρέπει να νομίζουμε ότι μας βλέπουν και αυτά που γράφουμε τα βλέπουν όλοι. Άρα εγώ μπαίνω έτσι κάθε μέρα. Στο κινητό μου μιλάω σαν να με ακούνε όλοι, στο διαδίκτυο μπαίνω σαν να με βλέπουν όλοι. Με λίγα λόγια, γιατί με αυτά που έχω δει και που έχω ζήσει, είπα κάτι πριν, στην αρχή. Ασφαλής υπολογιστής είναι ο κλειστός υπολογιστής και ευγαρμένος από την πρίζα. Άρα με λίγα λόγια δεν υπάρχει ασφάλεια. Άρα γράφομαι και δεν μας νοιάζει όποιος για να τα βλέπει. Με απλά λόγια. Δεν έχουμε τίποτα να νομιμούμε, άμα είμαστε καθαροί. Αυτό είναι το πιο έξυπνο. Και αυτή η παρουσίαση θα ανέβει κάπου σε κάποιο link, οπότε κάποιοι εκπαιδευτικοί θα μπορέσουν να... Βέβαια, αυτή η παρουσίαση θα την αφήσουμε εδώ παρακαταθήκη στην Αλεξανδρούπολη. Έχει και άλλα σημεία να δείτε πιο κάτω. Για οικονομικά θέματα και για πώς θα συναλλάσσετε στο διαδίκτυο. Εγώ θεώρησα καλό να μην τα πω αυτό, εφόσον εσείς θέλετε θα τα διαβάσετε, είναι πολύ εύκολα στην ανάγνωση και στον τρόπο μετάδοσης. Την αφήνω στη λέσχη Αλεξανδροπολιτών, οι οποίοι θα την διαχειριστούν. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξαναέρχονται εδώ πέρα, είναι φίλοι μας πλέον και ευχαριστούμε τους μαθητάς και τους καθηγητές κυρίως που μας θυμίσαμε την παρουσία τους και όλους τους άλλους. Να είστε καλά, ευχαριστούμε.